Κώστα Πουλακίδα. Ναι. Έλα, Κώστα. Επιπίου. Ελληνοτουρκικά, φαντάζομαι. Και για τον κύριο Τόμπραν θα ήθελε. Ναι, ναι, ναι. Έχουμε, κοίταξε, έχουμε 12 λεπτά για να κλείσει η εκπομπή. Δεν έχει μιλήσει καθόλου από την αρχή. Ναι, για, και πες ό,τι θέλει. Και για τα ελληνοτουρκικά και, για, δικαιούται... και για τη σημαντική τοποθέτηση του κύριου Τόμπρα σήμερα. Δικαιούται. Έτσι. Αντελήφθη. Παρακαλώ. Λοιπόν, Αγία Σοφία. Οι κυρώσεις που συζητήθηκαν σήμερα στο Συμβούλιο Υπουργών Εξωτερικών δεν αφορούν την Αγία Σοφία. Αφορούν την τουρκική παραβατικότητα, η οποία στην πραγματικότητα είναι αυτό το οποίο λέγει αύριο και το πρωτοσέλιδο της Κοντα Νιούς. Τι πρόκειται να γίνει στην Ανατολική Μεσόγειο. Μην κοροϊδευόμαστε. Υπήρχαν κυρώσεις που ήταν για την Κύπρο, διότι η Τουρκία έκανε γεωτρήσεις, έρευνες, συγγνώμη, στην ΑΟΣ την Κυπριακή. Και τώρα θα γίνει επέκταση για τον ίδιο λόγο, εάν δηλαδή πάει σε ελληνικό χώρο να κάνει ανάλογες κινήσεις. Επ' αυτού είναι. Άρα δεν υπάρχουν κυρώσεις για την Αγία Σοφία. Στο κομμάτι, στο θέμα της Αγίας Σοφίας, η ελληνική διπλωματία τρέχει μαραθώνιο εκ των υστέρων. Ένα αυτό. Δεύτερον, άκουσα και τον κύριο, μου άρεσε πάρα πολύ αυτό που είπε ο κύριος Μαρκόπουλος στην αρχή, που είπε ότι είναι ο κύριος Ντογάν νεοταλιμπάν. Νεοταλιμπάν, ναι. Ενδιαφέρον αυτό. Δεν περίμενα ποτέ ότι στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα συμμετέχουν ως παρατηρητές νεοταλιμπάν. Υπενθυμίζω, ο κύριος Ερντογάν είναι συνομιλητής του κυρίου Μητσοτάκη στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα. Συμμετέχει, καταδικάσαμε, φίλε Κώστα. Δεν σημαίνει ότι. Μην με διακόψεις, παρακαλώ, Δημήτρη, μην με διακόψεις. Δεν θέλω να με διακόψεις, Δημήτρη. Δεν θέλω να με διακόψεις. Είναι συνομιλητές. Αυτό είναι το πρόβλημα. Είναι στην ίδια πολιτική ομάδα. Με τους νεοταλιμπάν. Αυτό είναι φίλοι, έτσι. Με αυτούς, με τους νεοταλιμπάν. Είναι στην ίδια πολιτική ομάδα. Με αυτούς που κάνουν την Αγία Σοφία τζαμί, η Νέα Δημοκρατία είναι ακόμα στην ίδια ομάδα. Ναι, ναι. Έτσι. Δεύτερον αυτό. Τρίτον. Ο κύριος Μητσοτάκης πριν από λίγες ημέρες, πριν από 2 εβδομάδες, συνομίλησε με τον κύριο Ερντογάν. Έθεσε στον κύριο Ερντογάν το ζήτημα της Αγίας Σοφίας. Όχι, δεν το έθεσε, προκύπτει από την ανακοίνωση, από την ενημέρωση μάλλον του κυβερνητικού εκπροσώπου. Ήταν ανοιχτό τότε το θέμα της Αγίας Σοφίας. Ναι, ήταν ανοιχτό και το ξέραμε. Γιατί έχει υπάρξει ήδη. Μόνο ο κύριος Βαρβιτσιώτης φαίνεται δεν το ήξερε. Η κύρια απόφαση. Ούτε ο κύριος Μητσοτάκης. Μην κατηγορούμε τον κύριο Βαρβιτσιώτη. Τον υπερασπίζουμε τον κύριο Βαρβιτσιώτη. Δεν το ήξερε, διότι δεν το περίμενε. Διότι δεν το περίμενε ούτε ο κύριος Μητσοτάκης. Ο κύριος Μητσοτάκης, τον κύριο Ερντογάν, στο τηλέφωνο που είχαν, δεν συζήτησαν το θέμα της Αγίας Σοφίας. Δεν το αναφορούσε τον Πρωθυπουργό της χώρας το θέμα της Αγίας Σοφίας. Ενώ είχε ανοίξει το ζήτημα και είχε υπάρξει η απόφαση, η συνεδρίαση μάλλον του Συμβουλίου της Επικρατείας του τουρκικού δικαστηρίου, εν πάση περιπτώσει. Άρα και εκεί έχουμε ένα κενό. Και εκεί έχουμε έλλειψη ενδιαφέροντος για το ζήτημα αυτό. Από εκεί και πέρα. Τώρα τι να κάνουμε. Η ζωή έχει πραγματικότητες. Ο Ερντογάν έχει ζήσει με 6 Έλληνες πρωθυπουργούς. Έχει ζήσει με τον κύριο Σιμίτη. Έχει ζήσει με τον κύριο Καραμαλή που τον έκανε και κουμπάρο. Έχει ζήσει με τον κύριο Παπανδρέου. Έχει ζήσει με τον κύριο Παπαδήμο. Έχει ζήσει με τον κύριο Σαμαρά. Έχει ζήσει με τον κύριο Τσίπρα. Επί Μητσοτάκη έκανε την αλλαγή. Τζαμί την Αγία Σοφία την έκανε επί Μητσοτάκη. Αυτό είναι μια αλήθεια, δεν είναι. Και επί Τσίπρα αυτό δεν υπάρχει. Ξαναγίνει, αυτό είναι αντικειμενικό γεγονό. Αυτό είναι ένα αντικειμενικό γεγονό. Έτσι δεν είναι. Ναι, ναι, υπάρχει κάτι σε αυτό να πει κανένα κάτι. Είναι και αυτό που αντίθετα, να υπενθυμίσω πως όταν είχε έρθει εδώ ο Ερντογάν στην Αθήνα, στην επίσκεψη, ο κύριος Τσίπρας του είπε ότι εγώ δεν το διανοήθηκα ποτέ να αλλάξω το χαρακτήρα τζαμιού ή μνημείου. Ο κύριος Μητσοτάκης στον κύριο Ερντογάν αυτό δεν το είπε στο τηλέφωνό τους. Θα τον φοβήθηκε, φαίνεται. Μάλιστα. Τώρα, αν θες να με ρωτήσεις για να μην γίνει. Να σε ρωτήσω. Θέλω πώς άκουσες. Πολύ σύντομα. Πώς άκουσες όλη την τοποθέτηση του κυρίου Τόμπρα που είχε εξαιρετικό ενδιαφέρον. Το μυθιστόρημα, έτσι. Δεν το λέω υποτιμητικά, δεν το αξιολογώ. Δεν έχω τη δυνατότητα να αξιολογήσω αν είναι αλήθεια ή είναι ψέμα. Προφανώς δεν είναι και δουλειά μου να το κάνω στην παρούσα φάση. Χρειάζεται ρεπορτάζ για να τα επιβεβαιώσω όλα αυτά τα οποία λέω. Η αλήθεια είναι, και είναι γεγονός αυτό αντίρρητο νομίζω, ότι όλα αυτά τα οποία είπε ο κύριος Τόμπρα, τα email και όλα αυτά, φαντάζομαι έχουν σταλεί
στο δικαστήριο που έχει έδρα την Ελβετία, το Διεθνέ Βυτικό Δικαστήριο. Όχι, δεν έχουν σταλεί, κύριε Πουλακίδα. Όφιλε να τα στείλει ο κύριο Καλογρίτσα. Δεν έχουν σταλεί, ακούστε με. Γιατί στο δικαστήριο στην Ελβετία ο Καλογρίτσα δικάστηκε ερήμην. Αυτό είναι δικό του πρόβλημα. Άρα, λοιπόν, κύριε Τόμπρα, με συγχωρείτε. Αυτό είναι δικό του πρόβλημα. Στοιχεία Καλογρίτσα, λοιπόν, στο δικαστήριο στην Ελβετία δεν υπήρχαν. Αυτό είναι δικό του πρόβλημα. Το δικαστήριο έγινε μόνο με τα στοιχεία που προσκόμισαν οι Λιβανέζοι, τα οποία ήταν επιλεκτικά. Τον είχαν καλέσει. Διάλεξαν επιλεκτικά κάποια ημέρα για να βγάλουν την απόφαση. Τον καλέσανε. Τον καλέσανε τον κύριο Καλογρίτσα και τον πήγε. Καλέσανε, αλλά σας είπα, είναι 250 χιλιάρικα το διαιτητικό δικαστήριο στην Ελβετία. Συνεχίζω. Και δεν θα έχει ο Καλογρίτσα να πάει. Αυτό είναι πρόβλημα του κυρίου Καλογρίτσα. Ναι, δεν είναι όμως η απάντηση αυτό που ρωτάτε. Εσείς λέτε στοιχεία δεν υπήρχαν. Στοιχεία δεν μπορούσαν να υπάρχουν γιατί ο Καλογρίτσα ερημοδίκησε στην Ελβετία. Στο διαιτητικό δικαστήριο έχει στείλει έγγραφα ο κύριο Καλογρίτσα. Σε ποιο? Στο διαιτητικό δικαστήριο έστειλε έγγραφα. Όχι φυσικά, αφού ερημοδίκησε, σα λέω, δεν πήγε. Όχι, μπορεί να έχει στείλει. Όχι, δεν έχει στείλει. Εγώ δεν το ξέρω. Δεν έχει στείλει τίποτα. Έστειλε μόνο μία δήλωση ότι δεν θα παραστεί. Ξέρω ότι το διαιτητικό δικαστήριο, ο κύριος Καλογρίτσας ήτανε, όφιλε να παραστεί εκεί. Να γιατί όφιλε, αυτό. Θα το δίνατε. Αν δεν έχει τα λεφτά, δεν ξέρω να πάνε τα δανειστεί από κάποιους. Δεν αποτελεί δικό μου πρόβλημα. Αν κάνατε τα έξοδα από το ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Καλογρίτσας, λοιπόν, έχει αυτή τη στιγμή μία καταδίκη. Μία απόφαση του δικαστηρίου, ναι, το οποίο, η οποία λέει ότι οφείλει τα 3 εκατομμύρια να τα δώσει σε αυτή τη συγκεκριμένη εταιρεία. Μα και ο Καλογρίτσας εδώ αυτό προσβάλλει. Λέει ότι η απόφαση εκδόθηκε επειδή παραπλανήθηκε το ελληνικό δικαστήριο. Στο ελληνικό δικαστήριο. Διότι αναγνώρισε μια εικονική σύμβαση. Αυτό λέει το τάβλι και πάει και παίζει άλλο παιχνίδι. Ορίστε. Κουνάει το τάβλι και πάει σε άλλο παιχνίδι. Δεν ξέρω τι κουνάει, πάντως το παιχνίδι είναι άλλο. Το παιχνίδι ήταν στο Διεθνές Δικαστήριο, δεν πήγε τώρα, εκεί, μάλιστα, έχασε την υπόθεση εκεί, έρχεται στην Ελλάδα, μην μπορέσει να κρύβει την υπόθεση στην Ελλάδα. Πήρε δικηγόρο τον κύριο Λοβέρβο. Δεν είναι έτσι τα πράγματα, κύριε Πουλακίδα. Πήρε δικηγόρο τον κύριο Λοβέρβο, μήπως κρύβει την υπόθεση. Καλά έκανε, ο καθένας οφείλει να προστατεύει τα συμφέροντά του με όποιον τρόπο νομίζει. Ερώτηση τώρα. Στα πιο δύσκολα. Δικαίωμά του πάντως ήταν Κώστα να επιλέξει τον κύριο Λοβέρδο που είναι υπόδικος, να τον έχει συνήγορο. Ναι, δικαίωμά του. Λέτε, κύριε Παχριστόπουλε. Δικαίωμά του, λέτε, αυτό κύριε, γιατί που συνδέεται, λέω. Συνδέεται η ιδιότητα του κυρίου Λοβέρδος νομικού με την αφιλειότητα της σκευωρίας που στήσατε επί ΣΥΡΙΖΑ, κύριε Παχριστόπουλε. Καλά, καλά. Κύριε Παχριστόπουλε, κύριε Λιάτσο, εγώ να σας πω κάτι. Θέλω να απευθυνθώ στον κύριο Τόμπρα και να του πω το εξής. Είναι υπόδικο. Ο κύριος Τόμπρας είπε πριν από λίγο ότι δεν αναφέρει τον κύριο Παπά. Θα μου πάρει ο κύριο Καρανικόλα το λόγο. Έχετε μιλήσει, κύριε Καρανικόλα. Θα μου πάρετε το λόγο για αυτού του τρόπου. Καταρχάς, μην εξάπτεστε, κύριε Λιάτσο. Έχω το λόγο. Μην εξάπτεστε. Συνεχίζω να έχω το λόγο, κύριε Λιάτσο. Είπα μου το πάρει ο κύριο Καρανικόλα. Συνεχίζω να έχω το λόγο, κύριε Λιάτσο. Είπα μου το πάρει το λόγο, κύριο Καρανικόλα. Έχω το λόγο, κύριε Λιάτσο. Να συνεχίσω τη σκέψη μου. Κάτι με ρωτήσατε, κύριε Λιάτσο. Και αν θέλω να απαντήσω, ή πρέπει να με διακόψω, κύριο Καρανικόλα. Δεν έχω κανένα πρόβλημα. Να τσακώνουμε με τον κύριο Καρανικόλα. Έχεις το λόγο. Με όλα Κώστα, τα παιδιά της Νέας Δημοκρατίας δεν έχω πρόβλημα να τσακώνουμε. Συνέχισε, Κώστα. Συνεχίζω. Ερώτηση. Ποιος είναι αρμόδιος να ελέγξει την προέλευση αυτών των χρημάτων? Ο κύριος Παπάς των 3 εκατομμυρίων ευρώ. Τα χρήματα ελέγχθηκε ποιος... η προέλευση. Κύριε Τόμπρα, κύριε Τόμπρα, ξέρω. Σας άκουσα. Κύριε Τόμπρα, σας άκουσα. Ακούστε με κι εσείς. Δεν είναι ερώτηση σας. Συγγνώμη. Α, εντάξει, συγγνώμη, για μένα ρωτάγατε. Το κατάλαβα, ναι. Ερώτηση λοιπόν. Ποιος είναι αρμόδιος να ελέγξει τα 3 εκατομμύρια χρήματα, τα 3 εκατομμύρια ευρώ από που ήρθαν? Ο κύριος Παπάς? Όχι. Ποιος είναι αρμόδιος? Η Τράπεζα Αττικής και ο κύριος Τουρνάρας, η Τράπεζα της Ελλάδος. Τι είπαν και οι δύο? Ότι είναι καθαρά. Σας το είπε ο κύριος Τόμπρας. Μπορεί ο κύριος Παπάς. Πολύ σωστά τα λες, Κώστα. Ορίστε. Έτσι είναι. Πολύ σωστά τα λες. Μπορεί ο κύριος Παπάς μετά από αυτό να κάνει κάτι? Όχι, δεν μπορεί να κάνει κάτι. Αυτοί έλεγξαν και είπαν ότι δεν υπάρχει πρόβλημα με τα χρήματα αυτά. Οι αρμόδιες αρχές. Αυτή είναι η χώρα. Η Τράπεζα της Ελλάδος και η αρμόδια τράπεζα ήλεξαν την προέλευση των χρημάτων, είπαν ότι είναι καθαρή, νόμιμη. Και από εκεί και πέρα προχωρήσαμε. Δεν είμαστε σύμφωνοι. Κάποιο πετάγεται και κάτι λέει. Κάποιο πετάγεται και κάτι λέει. Πάμε παρακάτω. Πάμε παρακάτω. Καμία σχέση. Για τα 3 εκατομμύρια. Για τα 3 εκατομμύρια. Α μένετε μέσα στο σοκέτο. Παρακαλώ, κύριε Καρανικόλα. Κώστα. Ο κύριο Τουρνάρα καθάρισε για τον κύριο Παπά. Κύριε Καρανικόλα, ο κύριο Τουρνάρα καθάρισε για τον κύριο Παπά. Τι να κάνετε, θα ζήσετε με αυτό. Συνεχίζουμε. Έχει κι άλλο, ναι. Δύο παρατηρήσεις. Να θυμίσουμε τα επίβικα τη περίοδου. Τι ζητούσαν τότε οι καναλάρχες? Για να θυμόμαστε. Ναι, ναι. Οι τότε καναλάρχες. Πρώτον, δύο πράγματα. Πρώτον, το κλειστό επάγγελμα του καναλάρχη να μην αλλάξει, δηλαδή να μην μπουν άλλοι μέσα. Και δεύτερον, να μην πληρώσουν. Και τα δύο δεν τα πέτυχαν. Το δεύτερο, το γεγονός ότι πλήρωσαν, είναι αυτό που
κυνηγάει και τον κύριο Παπά ακόμα και σήμερα. Και ένα τελευταίο ερώτημα για όλους μας. Σήμερα, στο σημερινό τηλεοπτικό τοπίο, είμαστε ικανοποιημένοι από την μπουκωμένη ενημέρωση την οποία έχουμε και παρέχουμε. Βάζω και εμάς μέσα. Κώστα, ευχαριστώ πάρα πολύ. Σεραφείμ Κοτρότσε. Έχει κλείσει, έχει πέσει γραμμή. Εντάξει. Λοιπόν, η ώρα είναι 2 παρά 2 λεπτά. Παρά 2 λεπτά. Κύριε